Έχω να σου πω. Θα σας πω πραγματικά για το Σαββατοκύριακό μου. Ήτανε ταραχώδες. Όπως και τα περισσότερα άλλωστε, γιατί όταν πας να κάνεις κάτι, δεν ξέρω, αν εσύ όταν πας να δοκιμάσεις κάτι, αν σου συμβαίνουν όλα, ας πούμε, γάλα, μέλι γάλα όλα στην ευθεία. Εμένα συνήθως έχει μόνο στρόφα η υπόθεση. Θέλω να σου πω, κουλεράκι μου γλυκό, ακούω αυτήν τώρα που λέει Angel Mama και αυτά και δεν θα σου κάνω εγώ, δεν σου βάλω τα πλυντήρια, δεν σου σιδερώνω τα ρουχαλάκια σου και τα σπλένω τα σόβρακα πάνω κάτω πάνω κάτω πάνω κάτω. Θέλω να σου πω ότι το Σαββατοκύριακο, μετά από πάρα πολλά χρόνια, τώρα νοικοκυρά. Έβαλα πλυντήριο. Ρε φίλε, πόση ώρα κάνει ένα πλυντήριο για να γίνει? 2 ώρες. Σηκώθηκα, δώσε λίγο την τζόλο, την τζέλο. Άκου να δεις, μάνα, έχει πάει στο σπιτάρι. Η μαμά μου σήμερα με βλέπει γιατί επέστρεψε η κυρία Διονυσία. Και γι' αυτό όπως καταλάβεις, επειδή έλειπε, γι' αυτό αναγκάστηκα εγώ να βάλω πλυντήριο. Γιατί είπα τώρα, πρέπει να ξεβρωμίσουμε μέσα σε αυτό το σπίτι. Πρέπει να το παίξω η καλή κόρη στον πατέρα μου, γιατί είχαν μαζευτεί ένας πάκος να από πετσέτες. Και λέω τώρα να μην βάλω ένα πλυντήριο. Σηκώνομαι εγώ το Σάββατο πρωί, έλα θα βάλω το πλυντήριο, θα περιμένω τελειώσει, θα απλώσω σαν καλή νοικοκυρά που είμαι δουλεκυρά, όχι, και μετά πάω στην παραλία. Ξέρεις τι ώρα πήρες στην παραλία κουλεράκι μου γλυκό εγώ το Σάββατο? Στις 3:30! Έβαλα το πλυντήριο το αναθεματισμένο στις 12 και 2 και δεν είχε τελειώσει. Ρε μάνα, τι πλυντήριο είναι αυτό που έχουμε στο σπίτι? Ρε φίλε, πραγματικά 2 ώρες πλυντήριο. Λες να κάνω κάτι λάθος. Ναι ρε Άγγι, το ξέρω ότι υπάρχει ένα κουμπί που έχει προγράμματα, αλλά μόνο ένα πρόγραμμα, έχει τα 30 λεπτά. 30 λεπτά απλή τις πετσέτες, μόνο. Άκου την παλιά, την καραβάνα από πάνω με τα πλυντήρια. Για πες μας ρε Άγγι, που θα μας πεις εσύ πως μπαίνει τα πλυντήρια. Εν πάση περιπτώσει, έχω να σου πω, τα άπλωσα, λέω στον πατέρα μου, ακόμα βάζω άλλο ένα και εγώ φεύγω, λέω, τι κάνω. Πάω παραλία, μόλις τελειώσει, γύρνα το, κλείστο. Θα έρθω τα απλώ το βράδυ, λέει, γιατί αν περιμένω να πάω ποτέ στην παραλία. Σηκώθηκα και έφυγα. Τη μαμά μου την έκανα πολύ φερήφανη γι' αυτό. Γιατί έβαλα πλυντήρια και τα βρήκε μετά φρεσκοπλημένα, όχι σιδερωμένα, γιατί δεν προλάβαμε, συγγνώμη. Αλλά χθες το βράδυ, πρέπει να μου ρίξει 5 φάσκελα τα γύρισα στο σπίτι. Γιατί, παιδιά, να σα πω κάτι. Αλήθεια, σας λέω. Αν θέλετε να. Γίτσες! Εσύ δεν κάνεις windsurf. Εντάξει, κοίτα. Γιατί καλά να πάθω! Κοίτα, μην τρομάξετε πολύ, εντάξει. Το βλέπει. Πες τώρα. Έχεις κάνει εσύ ποτέ τέτοια χλανιά? Όχι. Γιατί δεν θέλει πολύ κόπο να ξέρεις, τρόπο θέλει μόνο. Απλά δεν είσαι άγαρμπος, δεν θέλει κάτι άλλο. Ρε φίλε, ξέρεις πως πονάω? Πάω, θα σου πω καταρχήν πώς το έπαθα. Κουλεράκι μου γλυκό, μου ήρθε φαϊνή ιδέα το Σάββατο, αφού πήγα στην παραλία που σου είπα αργούτσικα. Έχω εγώ τους φίλους μου εκεί πέρα, έχω μια παρέα αγαπημένη, πολύ αγαπημένα παιδιά δικά μου εκεί πέρα. Έχω και τον συμπαίκτη μου τον Μιχάλη. Γεια σου, Μιχάλη, καλό μεσημέρι. Θα σου πω μετά, χθες με κατσάδια σε που παίζαμε με βόλεϊ. Με πήγε κι αυτό, να μην πω. Λοιπόν, πήγα να δοκιμάσω windsurf. Τι ήρθε τώρα φτηνή, να πάει με τον Air X7 από φόρα, δοκιμάσει windsurf. Εμένα μου είπαν ότι windsurf, αν και εσύ που το ξέρει καλά, πρέπει να δοκιμάσω αφού έχει πέσει ο αέρας.
να πάμε ήσυχα και ήρεμα. Επίσης, θα σου πω. Ο κουλός άνθρωπος δοκίμασε με πάρα πολύ, με πάρα πολύ μικρό σανίδι, χωρίς λίτρα, όχι το καράβι αυτό το μαθητικό. Γιατί, παιδιά, πήγα, δεν είχαμε και μου λένε, θες να δοκιμάσεις. Άιντε να δοκιμάσεις. Εγώ ξέρω, όχι, δεν λέω, δεν προσβάλλω κόσμο. Λοιπόν, και ήταν εξοπλισμός, μου είπανε, για άτομο που κάνει 2 χρόνια Windsor. Αυτά, δεν ξέρω, εσύ καταλαβαίνεις. Τώρα, πάντως, το σεντάκι έμπαινε μέσα, βούλιαζε λίγο. Εσύ καταλαβαίνεις. Τώρα, 1, 2, 3. Καλά, το σήκω στο πανί. Θα σου πω, κοίτα, να έχεις, πρέπει να κάτσεις έτσι και να έχεις να τραβάς, λες και τραβάς, να μην σου πω τώρα τι. Μέχρι να ξεκολλήσει το πανί από το νερό, να σηκώσει το πανί και το πανί, τη μία θα σου έρχεται από εδώ, από άπ, θα πέφτεις πίσω, την άλλη μπροστά. Είναι γενικά της υπομονής το windsurf, από ό,τι κατάλαβα εγώ. Κάποια στιγμή πέφτει το πανί από εδώ, πάφ, στη θάλασσα και πάω να πέσω κι εγώ, από το σανιδάκι. Και όπως πάω να πέσει η δικιά σου, βρίσκει το γοφάρι, γιατί έτσι θα το πω. Έχω διπλό γοφό σήμερα, έτσι. Βρίσκει ο γοφός πάνω στο άλμπουρο. Κατάρτι, αυτό το μακρύ το πράγμα, το τι είναι. Από τι, από τι είναι αυτό. Αυτό. Βρήκα εδώ όλο χρακ. Παιδιά, έπεσα μέσα στο νερό, στο υπόσχομαι. Ότι έχω πέσει άπειρες φορές και με το σκέτ και με όλα. Το πόνο που έκανα μέσα στο νερό, έπεσα μέσα, Άλεξ εδώ. Και ήθελα να τσιρίξω από τον πόνο και έκανα έτσι μες στο νερό. Από δεν μπορούσα να βγάλω κραυγή από τον πόνο. Και πηγαίνει η δικιά σου το βράδυ στο σπίτι. Με βλέπει η μάνα μου, η οποία έχει γύρισει από την Ακράτη, γιατί είχε πάει διακοπές εκεί πέρα, δηλαδή τους θείους μου, τα σόγια μας και τα σχετικά. Και μου λέει, τι είναι αυτό, μου λέει. Τι είναι, τι το καινούργιο μαγόρι, έλεγε. Α, είναι νέος μου φίλος αυτός. Λοιπόν, και μου λέει, τι είναι αυτό. Τη λέω, κάτσε, λέω, χτύπησα. Μου λέει, πού πάλι, μου λέει, χτύπησες. Της λέω, χτύπησα στο windsurf. Τι να σου πω, μου λέει, κορίτσι μου, αν είναι αυτό, μου λέει, εμφάνιση κοριτσιού πράγμα, ντροπή σου, μου λέει. Δεν τρέπεσαι, μου λέει, να κυκλοφορήσεις στον δρόμο. Ρε μάνα, τη λέω, μην κάνεις έτσι. Λοιπόν, κοίταξε, καταλήξαμε λοιπόν οικογενειακώς, ότι καλύτερα να ασχοληθώ με το βελονάκι ή δεν ξέρω, να αρχίσω να πλέκω παρά να κάνω τέτοια πράγματα. Εκεί καταλήξαμε. Και από εκεί και πέρα θα πάμε σε ένα break. Αφού σας είπα το Σαββατοκύριακο και όλα και αυτά. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα break, αλλά πρέπει να πάμε στο break. Θα σου πω ότι σήμερα θα μιλήσουμε για τους καλοκαιρινούς έρωτες. Για το τι πρέπει να προσέξεις, γιατί οι καλοκαιρινοί έρωτες είναι παντού τριγύρω. Θέμα είναι, υπάρχουνε, ισχύουνε, θα διαρκέσουνε, θα τελειώσουνε, θα γίνουνε λούιδες, θα εξαφανιστούνε. Και θα ψάχνεις και θα κάθεσαι και θα κλαίσεις. Κλάψε, μόνοι στο σπίτι. Πάμε να πάρουμε μια νασούλα και επιστρέφουμε. Να στο κούλε. Baby, this is what you came for. Lightning. Εδώ! Επιστρέψαμε στο cooler. Που δεν είναι για τίποτα, όπως λέει η Μάτς Παρουσιάστης. Μου λέει, για τίποτα δεν είσαι. Εντάξει, μόνο είναι αυτή, τι να την κάνω. όταν λέει δεν είναι για τίποτα. Εντάξει. Καλύτερα, εντάξει, έχω πιστεί πλέον ότι δεν με πάει αυτό το καλοκαίρι. Δεν με πάει αυτό το καλοκαίρι. Κάτι κάτω σπίτι μου να δίμηνω και αυτό μετά από 2 μήνες. Αυτό που είπε η μάνα μου, είδες. Για τίποτα δεν είσαι. Δεν είμαι για τίποτα. Ούτε ένα χαρτί δεν μπορώ να κρατήσω στα χέρια μου. Λοιπόν, όμως μπορώ να το διαβάσω. Και που το έσκισα. Δώσε λίγο δυνατά, επιστρέψαμε. Είμαστε στο cooler. Θα πάω αυτά που πρέπει τώρα. Και θα σας πω τώρα για να μην τα μόσχε. Πάμε δυνατά! Χοροπηδήσω, δεν είναι κάτι βέβαια. Με την κίνια που με κατέχει εμένα, μπορεί να πέσει και τίποτα από πάνω μου. Από αυτό. Είναι όλα εντάξει εδώ πάνω, κάτσε να τα δω. Όχι, φαντάζεσαι. Είναι ικανό να πέσει κάτι πάνω μου. Άμα δει κάτι στον αέρα, μην σου έρθει κάτι. Θα είναι πολύ φυσιολογικό να συμβεί. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι 9 Σεπτεμβρίου έρχεται η μέρα θετικής ενέργειας, 11η χρονιά. Και ξέρεις κάτι, είναι 11η χρονιά Amita Motion ήρθε και εγώ φέτος συμπληρώνω 11ο χρόνο στη δημοσιογραφία. Γεράσαμε. 11 χρόνια φίλε, είναι πολλά. Τώρα το συνδύασα με τον αριθμό. Άκου τώρα να σου πω, εκεί πέρα, Παρασκευή, 9 του μήνα, εκεί θα είσαι και εσύ να ξέρεις, εκεί, στο ρεπορτάζ, εκεί, στη θετική ενέργεια. Όλοι μαζί θα γίνει χαμός, καλλιτέχνες ετοιμάζονται. Τα τραγούδια πραγματικά έχουν πάρει φωτιά,
Θα δείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα πάνω στη σκηνή. Ο ένας και μοναδικός ο Θέμης Γεωργαντάς θα παρουσιάσει. Εμείς θα είμαστε εκεί πέρα για να σας κάνουμε να περάσετε ακόμα πιο τέλεια. Να τραβήξουμε τα πάντα, να παθανατήσουμε όλες τις στιγμές, να κάνουμε το υπέροχο αυτό backstage που μετά βλέπετε. Αλλά θέλουμε να έρθετε εκεί. Ο ΆΚΑ στις 5 το απόγευμα στο Τείχος των Εθνών ανοίγουν οι πύλες, οι πόρτες. Θέλουμε περισσότερους από πέρσι, γιατί κάθε χρόνο γινόμαστε περισσότεροι από την προηγούμενη χρονιά. Πέρσι κλείσαμε 10 χρόνια πολύ επιτυχώς. Ήταν πραγματικά μεγάλη γιορτή για εμάς. Και φέτος πάμε με το καλό στα 11. Από εκεί πέρα να σας πω, πολύ σημαντικό, ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Ελεύθερη, πάρτε τις παρέες σας, ελάτε με όποιον θέλετε μαζί. Πάρτε 10, 20, 30, 40 άτομα, 50, όσο θέλετε, όλοι καλοί χωράνε για να χορέψουμε, να περάσουμε καλά. Μαζί μας, με χαρά και τιμή μεγάλη, η νούμερο 1 DJ στο πλανήτη, εδώ πέρα ακούστε τώρα, Δημήτρη Βέγκας και Like Mike, θυμάστε που είχαν έρθει στα βραβεία και είχε γίνει χαμός στα προηγούμενα βραβεία που μας ανεβάσανε, μας ξεσηκώσανε. Τώρα να δεις τι θα γίνει, που είναι και η μέρα θετικής ενέργειας. Θα γίνει χαμός. Επίσης, να σας πω το positive line-up, γιατί πρέπει να το ξέρετε τι έπαθες, αγάπης, ματιάσανε, Χριστός. Λοιπόν, μου βύχει. Τούσου. Εκεί θα καταλήξουμε όλοι, νομίζω, κάποια στιγμή. Λοιπόν, positive line-up, ακούστε τώρα τι θα γίνει. Μέλισσες, χαμός, Έλενα Παπαρίζου, Μύρονα Στρατής, Ελένη Φουρέιρα, θεά, τι ετοιμάζει πάλι, θα δείτε. Lady, Demi, Playmen, η Ρε και η αγαπημένη μας. Μαζί θα συμμετέχουν το Χρυσόφιλι. Χρυσόφιλι. Βαγγέλης Κακουριώτης, παιδιά, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, Στέλιος Λεγάκης, Άρης Μακρύς, Αναστάσιος Ράμος, ο Ραμούκης μου, μου στείλε χθες μήνυμα. Ραμούκη μου, να είσαι καλά. Κωνσταντίνος Φρατζής, ο Άρβα μου. Το αρβανιτάκι μου πήγε στην Ικαρία και έχει τρελαθεί να βγάζει Snapchat. Τώρα πα Snapchat, θα σα πω μετά κάτι για το Snapchat. Ανιμάντο, ο Τζίμι, η Τζόζεφιν, ο Ότζι, ο Μάικ, η Radioact και η Χάρη Σάβα και τα Positive Decks θα τα αναλάβει ο φοβερό και μοναδικό ο ένα, ο DJ Pitchy και ξερό ψωμί. Και τρελαινόμαστε, λέμε όλοι εδώ στο MATV. Όλοι αυτοί μαζί θα βάλουν τι δυνάμει του, θα γίνουν ένα και θα δώσουν τον καλύτερό του σε αυτό για να περάσετε εσεί καλά. Και να έρθετε για να τζώσετε και εσείς τη θετική σας ενέργεια και να περάσουμε μια όμορφη βραδιά εκεί. 9 Σεπτεμβρίου έρχεται, δεν μας έχει μείνει πολύ, να ξέρετε. Από εκεί και πέρα, σας είπα ότι σήμερα θα μιλήσουμε με τους καλοκαιρινούς έρωτες. Μα θα κάτσω τώρα, λέω. Άλεξ, είπα να κάτσω. Πω, να ούτε να κάτσω δεν μπορώ. Κάτσε να γυρίσω από εδώ, γιατί σίγουρα θα μου πει κάποιος, Ευαγγελία, μου δεν είναι τηλεοπτικό να φαίνεται μια μελανιά. Να, θα την κρύψω εγώ από εδώ. Αλλά εγώ δεν μπορούσα να σας το πω, γιατί εδώ πέρα τα λέμε όλα μεταξύ μας. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές αυτό το πράγμα, εντάξει. Λοιπόν, μελανιά από εδώ. Επίσης, θέλω να σας πω ότι έχω εκστασιαστεί με αυτό το φίλτρο στο Snapchat με το ελαφάκι. Ο μικρός ελάφης. Και ήθελα να σας κάνω ένα Snapchat τώρα στον αέρα. Να, ο Άλεξ ξέρει ότι είστε τον, αλλά επειδή όπως σας είπα, δεν με θέλει αυτό το καλό. Δεν με πάει, δεν ξέρω τι. Δεν με θέλει. Απλά πήγα να πατήσω το κινητό μου. Είχα 30% μπαταρία. Με 30% μπαταρία ένα Snapchat. Το κάνεις, το κάνεις. Και ήθελα να κάνω ένα λαφάκι να με δείτε και έκλεισε. Μαύρο. Πίσω και σκοτάδι. Μαύρο στο μαύρο γυάλι. Πάει και το κινητό. Άστε εκεί, δεν πειράζει. Δεν θα κάνουμε Snapchat σήμερα στον αέρα, θα την κάνουμε άλλη μέρα. Λοιπόν, εμείς λοιπόν σήμερα θα μιλήσουμε για τους καλοκαιρινούς έρωτες θα μιλήσουμε. Δεν σου έχει συμβεί, μία τρίχα συγγνώμη, δεν σου έχει συμβεί. Έλα ρε. Γιατί γελάτε. Πείτε την αλήθεια. Κρίμα, δεν με είδατε να κάνω το λαφάκι. Ο μικρός ελάφης. Να το αφιερώσω. Λοιπόν, οι καλοκαιρινοί έρωτες. Φαντάζομαι έχετε πέσει θύματα όλοι. Όλοι δεν έχετε περάσει έναν καλοκαιρινό έρωτα. Άλλοι πιο έντονα, άλλοι πιο ήρεμα, άλλοι πιο... Ο Αλεξάρας. Λοιπόν, δεν έχετε περάσει καλοκαιρινό έρωτα. Πείτε τώρα την αλήθεια. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Όταν πας να περάσεις τον καλοκαιρινό έρωτα και όταν σου σκάει ο έρωτας στο καλοκαιρινό στο κεφάλι, συνήθως δεν ξέρεις αν είναι καλοκαιρινός. Αν είναι, ας πούμε, ο καλοκαιρινός έρωτας χαρακτηρίζεται στο ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει. Το λέει και η λέξη καλοκαιρινός έρωτας. Δηλαδή είναι ένας έρωτας, θα διαρκέσει λίγο λογικά, γιατί έτσι λένε ότι διαρκεί ο έρωτας πολύ λίγο. Λοιπόν, και είναι καλοκαιρινός, δεν θα διαρκέσει από 1 έως 3 μήνες, θεωρούμε. Σωστά! Σωστά! Λοιπόν, αυτός ο έρωτας λοιπόν μπορεί να διαρκέσει και μία εβδομάδα. Και 5 μέρες. Όσο του κάνει και σου κάνει και αυτό. Κατάλαβες. Το θέμα είναι όμως ότι καμιά φορά ο καλοκαιρινός έρωτας μπορεί να εξελιχθεί σε μία όμορφη σχέση.
Αυτό θα θέλατε όλες, φαντάζομαι, όλες και όλοι. Βέβαια, μπορεί να μην εξελιχθεί σε σχέση με καλοκαιρινή ισότητα. Μπορεί να γνωρίσεις κάποιον ή κάποια σε ένα νησί, να σου παρουσιαστεί το τέλειο, να είναι ο σούπερ καλοκαιρινός έρωτας, να έχει κάτι άλλο στη ζωή του. Αυτό είναι μεγάλη παγίδα, ξέρεις, αυτό που δεν είναι ειλικρινής, πολύ κακό. Μπορεί να, λοιπόν, να έχει κάτι άλλο στην Αθήνα. Πες το εσύ τώρα ότι πας διακοπές στοιχείο. Ωραία, και γνωρίζει εκεί ένα χιώτη. Όχι. Γνωρίζεις έναν άνθρωπο στοιχείο, σε ένα beach bar, τον βλέπεις αυτό, σκάει από το υπερπέρα, από το βάθος, με τις κοιλιακούς του, με το ωραίο το μαγιό, το μαλάκι εκεί που έχει και το αλατάκι που το κάνει λίγο πιο ωραίο, στέκεται πιο ωραίο το μαλάκι με το μαλλί με το θαλασσινό νερό. Τον βλέπεις εσύ εκεί, σκάει σου και να βλέπεις έτσι, όλη υπόσχεση. Εντάξει, όχι έτσι ακριβώς, ήταν γελίο που έκανα, κάπως έτσι. Ναι, και σου λέει, ωραίος καιρός σήμερα. Θες να σε κεράσω ένα χυμό. Ναι. Εντάξει, δεν θα σε ρίξει έτσι, είναι το μόνο σίγουρο. Άρα μπορείς να πει κάτι άλλο. Δεν τέλος πάντων, λένε αυτή τη διαφορά που σε ρίξουν, εν πάση περιπτώσει. Σ' αρέσει εσένα τώρα αυτός, σ' αρέσει το φλερτ, σ' αρέσουν όλα. Και αρχίζεις τώρα και φτιάχνεις σενάρια στο μυαλό σου και λες, καλέ, λες να είναι αυτός ο ένας. Πώς έλεγε η ταινία, ένας υπότζης για τη Βασούλα, ο υπότης, αυτός ο ένας που θα μείνουμε μαζί και το χειμώνα και θα έχουμε σχέση. Πρόσθεσε λίγο, όπα, μην πέσεις ακόμα, περίμενε, μην πας το χειμώνα, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Ζήσε το τώρα, άστο το χειμώνα τι θα γίνει, γιατί μετά θα απογοητευτείς. Άστο, μη σκέφτεσαι εσύ τώρα ότι αυτός θα είναι ο ένας και μοναδικός, ο καβαλάρης πάνω στο άλογο που θα έρθει να σε κλέψει μια βραδιά και θα περάσεις ωραία. Σκέψου τα τριγύρω. Θα περάσουμε, πάμε για κανένα μπάνιο, θα κάνουμε αγκαλίτσες και φυλάκια, θα βγάλουμε selfies, θα κάνουμε βουτιές, θα περάσουμε ανέμελα, θα χορέψουμε. Και μετά το άλλο επίπεδο, άστο πιο κάτω. Γιατί η καλοκαιρινή περίοδος, επειδή μα έχουν τελειώσει λίγο οι εξετάσεις, μα έχουμε λίγο άδεια από τη δουλειά, μα δεν μας κυνηγάει έτσι από το πρόγραμμα της καθημερινότητας και οι ρυθμοί που γίνεται ο χαμούλης. Κατάλαβες, βεβαίως, έχεις αναδίκηση. Λοιπόν, μα το ένα, μα το άλλο, μου θα το πω μετά αυτό το διάλειμμα, γιατί πέρα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιτρέψω εγώ. Δεν φύγω, εδώ θα είμαι. Μη φύγετε, μη φύγεις, στο κούλε. Εδώ έχω να σου πω το καλοκαιρινό έρωτα. Τακ, 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 τακ. Επιστρέψαμε. Θέλω να σας πω πριν συνεχίσω αυτό για τους καλοκαιρινούς έρωτες και με διακόψουν πάλι αυτοί. Και αυτοί μας διακόπτουν συνέχεια. Και η ροή! Αυτοί μας διακόπτουν συνέχεια. Θέλω να σας πω να υπενθυμίσω το ραντεβού που έχουμε στις 9 Σεπτεμβρίου. Όλοι εσείς, με όλους εμάς, με το Θέμη Ιωργαντά, με όλους τους καλλιτέχνες, 9 Σεπτεμβρίου, 5 το απόγευμα, στο ΆΚΑ, στο Τείχος των Εθνών, ημέρα θετικής ενέργειας, 11η χρονιά. Η Αμίτα Motion κάνει ό,τι μπορεί πραγματικά για να σας δίνει, να σας διοχετεύει με τη θετική της ενέργεια, να έχει τους καλύτερους, τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες, να περνάμε καλά, ένα μεγάλο πραγματικά πάρτι θα ζήσουμε εκεί μέσα για 11η χρονιά, μόνο θετικά, και ο Θέμης Ιωργαντάς εκεί θα είναι και όλοι μας εκεί θα είμαστε. Και όλοι οι καλλιτέχνες από τους νούμερο 1 DJs του πλανήτη, Δημήτρη Βέγκας και Like Mike, από Μέλισσες, Παπαρίζου, Στρατή Μύρωνα, Ελένη Φουρέιρα, Κλέιντι, Ντέμι, Πλέιμεν, Ρέκ, μαζί τους θα είναι ο Βαγγέλης Κακουριώτης, Στέλιος Λεγάκης, Άρης Μακρύς, Αναστάσιος Ράμος, Κωνσταντίνος Φραζής, Άρβα, Ανιμάντο, ο Τζίμι, η Τζόζεφιν, ο Ότζι, ο Μάικ, η Radio, η Χάρη Σάβα και ο Super DJ Pitchy. Όλοι θα είμαστε εκεί, το περιμένουμε πώς και πώς, ημέρα Παρασκευή. Την άλλη μέρα δεν έχουμε υποχρεώσεις, δεν μας ενδιαφέρει το πρωινό ξύπνημα, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Τα σχολεία δεν θα έχουν ξεκινήσει ακόμα, είμαστε ακόμα στην ανεμελιά, έχουμε ακόμα καλοκαίρι και θα περάσουμε τέλεια εκείνη την ημέρα. Επίσης, μιας που είπα για την Αμίτα Motion, μην ξεχνάτε Τετάρτο απόγευμα 7,
Έρχεται το νέο επεισόδιο της Amita Motion Positive Hub με όλα τα updates που θέλετε, τους positive coaches για όλα τα positive battle της Amita Motion. Έχουμε ετοιμάσει 3 καταπληκτικά βίντεο από τα positive battles και με τους πιο ταλαντούχους υποψηφίους, παρακαλώ, στο τραγούδι, στο DJ Mix και στο χορό. Μην το χάσετε, Τετάρτη 7 το απόγευμα. Δώστε Justin Timberlake. Αυτό είναι αναμφισβήτως το τραγούδι του καλοκαιριού, το δικό μου. Θα το αφιερώσω στο Μιχάλη. Μιχαλικό. Δώστε δυνατό! Λοιπόν, πάμε τώρα να σας πω, όσο ακούμε Justin Timberlake and Stop the Feeling, για τον καλοκαιρινό έρωτα που σας είπα. Μη σε μπερδεύει το καλοκαίρι και η καλοκαιρινή διάθεση, γιατί και εσύ είσαι πιο χαλαρός. Γιατί όταν δεν έχεις τα μαθήματα, το σχολείο, και τώρα που είπα μαθήματα, είδες όλο παρενθέσεις κάνω. Δεν θα σταυρώσω το θέμα πάλι. Διάβασα παιδιά στο διαδίκτυο. Θα το κάνουμε θέμα, θα κάνουμε θέμα για τις Πανελληνίες, θα κάνουμε θέματα. Συγγνώμη, θα πληγώ. Γιατί θα κάνουμε όλα θέματα, εν πάση περιπτώσει θα τα κάνουμε. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ακούγεται μία φήμη για μία πρόταση που έχει κατατεθεί, αλλά δεν ξέρω και αν θα ψηφιστεί και αν θα γίνει και αν θα γίνει, εν πάση περιπτώσει, το μέλλον αυτής της χώρας δεν ξέρω κανένας. Αλλά άκουσα ότι μάλλον θα καταργηθούν οι Πανελλήνιες, το άκουσες, Άλεξ, εσύ, και ότι μπορεί να δίνεις, πες το, εξετάσεις στο σχολείο, αλλά σιγά μην δεν θα είναι ενδοσχολικές που είναι δύο πουλάκια κάθονται εύκολα. Θα είναι σίγουρα πολύ απαιτητικές εξετάσεις, γιατί έτσι λέει τώρα εσύ να πετυχαίνεις την εισαγωγή σου σε ΑΕΗ ή ΤΕΗ. Οπότε οι Πανελλήνιες, μάλλον, εάν γίνει αυτό, μπορεί και να καταργηθούν. Και απλά εσύ με το απολυτήριο, το απολυτήριο λυκείου θα είναι ένα ανώτατο από ό,τι κατάλαβα, θα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα σαν απολυτήριο, γιατί θα σου παρέχει την εισαγωγή σου σε κάποια σχολή. Το θέμα εγώ, ξέρεις, θα πω. Τι αδικία είναι αυτή, ρε φίλε! Συγγνώμη! Εγώ να φάω τα μάτια μου στις θεωρητικές κατευθύνσεις! Και σε πόσα μαθήματα δώσαμε με τα ενδοσχολικά! Πόσα φροντιστήρια! Και τώρα θα μπαίνουν έτσι! Εντάξει, από την άλλη όμως, χαίρομαι! Γιατί έχετε πραγματικά τυρανιστεί από όλες αυτές τις εξετάσεις, τα φροντιστήρια. Δεν έχετε βιβλία, δεν υπάρχουν τώρα οι καθηγητές, είναι τρεις λαλούν και διαχορεύουν. Πηγαίνετε στο σχολείο και δεν υπάρχει πρόγραμμα. Μπαίνετε στην αίθουσα και δεν ξέρετε τι μάθημα θα κάνετε. Ποιος είναι ο καθηγητής, φυσικός. Μπέζα, εντάξει, το γάμα 2. Κατάλαβες. Σου λέω εγώ τώρα. Έτσι, αυτό το ναι. Λοιπόν, στο γάμα 2 ή στο γάμα 4. Λοιπόν, εγώ γάμα ήμουν, τι να κάνω τώρα, αυτό μου ήρθε. Λοιπόν. Κατάλαβες. Θα μου πω, ναι, να γίνουν λίγο πιο εύκολα τα πράγματα για εσάς, γιατί έτσι όπως είναι και εποχές και καιροί, που είστε λίγο πιο πεσμένοι, που αισθάνεστε ότι αυτή η χώρα δεν σας βοηθάει, δεν τιμάει τα παιδιά της, δεν τα στηρίζει. Να μου πεις, ναι, άντε χαλάλι σας, να μην δίνετε Πανελληνίες, μακάρι, τι να πω. Αλλά και εγώ θα ήθελα να μην είχα το βραχνά των Πανελληνίων στην εποχή μου. Δεν θα ήθελα εσείς να μην δίνεις Πανελλήνιες. Δεν θα ήθελα να πίνεις πιο άνετος. Βέβαια, κοίταξε να δεις, εάν και εφόσον αυτό το πράγμα περάσει, μην επαναπαυτείς, γιατί τα διαγωνίσματα θα είναι κάτι σαν Πανελλήνιες. Φαντάζομαι ότι θα επιτηρούν άλλοι καθηγητές από άλλα σχολεία ή κάποια άτομα από το Υπουργείο. Δηλαδή, μην φαντάζεσαι τώρα ότι θα πας με ένα χιλιόμετρο σκονάκι και θα μπορέσεις να γράψεις, έτσι. Μην φαντάζεσαι ότι τα θέματα θα είναι βατά στο άγνωστο, στα αρχαία και, στην άλγεβρα και στην γεωμετρία. Όχι, πιστεύω θα σας βγάλουν το λάδι και εκεί. Αλλά τουλάχιστον δεν θα έχεις αυτό τον μπαμπούλα των Πανελληνίων. Και θα συνεχίσω εγώ τώρα το θέμα με τους καλοκαιρινούς έρωτες που σας είπα ότι είστε λίγο πιο αυθόρμητη, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι. Είστε λίγο πιο ανοιχτοί. Δεν είστε τόσο, ας πούμε, κλειστοί στον εαυτό σας. Δεν είναι χειμώνας. Δεν έχετε στο μυαλό σας τα μαθήματα, τα mail που κάνετε, τίκι εδώ πέρα, σε αυτό το μαραφέτη. Και έχεις αυτό εδώ, ναι, ξέρεις πόσα mail έχουν σκάσει εδώ. Πάρα πολλά. Λοιπόν, δεν είστε, σαν είστε λίγο πιο χαλαροί. Έχετε ένα ευχάριστο διάλειμμα, έχετε την άδειά σας, λίγο ο ήλιος, λίγο το νεράκι, λίγο η θαλασσίτσα, λίγο το ιόδιο, λίγο το καλαμαράκι που περνάει τη μητούλα σου, λίγο σε κάνει λίγο πιο ανοιχτό, λίγο το παρεό, λίγο το μαγιό, λίγο αυτό ο Κυριακός του Κυρίου εκεί απέναντι, κατάλαβες αυτό. Και λες τώρα, α, ωραία, γιατί να μην δοκιμάσουμε κάτι. Καλοκαίρι είναι, δώσε δυνατά. Κομματάρα. Και Justin Timberlake από Timbaland, συγγνώμη, δεν είναι λάθος. Πάμε να τα δώσε. Κομματάρα φοβερή αγαπημένη.
αυτό άλλωστε. Πάμε. Να τα αφιερώσουμε στα κουλεράκια μου. Έχουμε τον Άγιο πάνω στα αυτάκι μας που μας διορθώνει. All night long. Ξέρεις γιατί κάθομαι από εδώ, έτσι? Γιατί άμα κάνω το λάθος και κάτσω από εδώ, που εγώ δεν ντρέπομαι, δεν με νοιάζει, εγώ τα λέω όλα στα κουλεράκια μου, θα χτυπήσει το τηλέφωνο που έχει κλείσει που δεν θα χτυπήσει και θα είναι η μαμά Διονυσία που θα μου λέει «Καλά βρε!» Δεν μπορώ να το πω και στον αέρα, όπως μου λέει. Δεν μπορείς να κάνεις από την άλλη. Ξέρεις κάτι, η μάνα, άμα δεν είσαι αγόρι, άμα είσαι αγόρι, δεν είσαι κρέβατο μουρμούρα, τους άλλους. Άμα δεν είσαι αγόρι, έχεις πάλι μια κρέβατο μουρμούρα, γιατί είναι από τη μάνα σου. Οπότε εμείς και αγόρι και κρέβατο μουρμούρα και μάνα, έχεις δύο κρέβατο μουρμούρες. Κατάλαβες το θέμα. Οπότε πάρει η μάνα τηλέφωνο, θα χτυπήσει και θα μου πει στις 3, στις 4 παρά τόσο πόσο είναι και θα μου πει καλά, δεν το βλέπεις το πλάνο. Είναι δυνατό να κάθεσαι έτσι κορίτσι πράγμα και θα μου αυτό! Και όχι τίποτα άλλο, θα την ακούς κι εσύ! Ο άλλος που σε τραβάει εκεί από απέναντι! Δεν μπορεί να σου το πει! Δεν μπορεί να σου το πει! Να αλλάξεις πλευρό, όχι! Να αλλάξεις τάση, να αλλάξεις τέτοιο πόδι! Κατάλαβες! Αυτό θα λέει! Και μετά θα μου πει και το κλασικό! Δεν είσαι για τίποτα, δεν είσαι! Έτσι μου λέει συνέχεια, κατάλαβες! Αυτό! Πιάσε με μάνα! Σήμερα η μάνα φτιάχνει φασολάκια, έχω να σας πω! Γιατί σήμερα είναι του Σταυρού. Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζετε. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα, να ξέρετε. Και γενικά, έτσι ήθιστε στην κοινωνία και στη χώρα που ζούμε. Γενικά σήμερα λένε, δεν κάνουν πολλές δουλειές και δεν τρώνε κρέας. Έτσι λένε. Κατάλαβες. Οπότε η μάνα Διονυσία σήμερα έφτιαξε φασολάκι. Γι' αυτό σκέφτομαι να μην πάω σπίτι ή να πάω πιο αργά. Να έχουμε τελειώσει, μπορεί και φάμε τίποτα άλλο. Κατάλαβες. Λοιπόν, εντάξει. Τι φασολάκι, φαγητό είναι, γιατί άλλωστε δεν πάμε. Λοιπόν. Θέλω να σας πω, μια στιγμή πριν σας πω για το καλοκαιρινό έρθω, γιατί όπως καταλάβατε θα συνεχίσουμε και αύριο, ότι έρχεται το επόμενο The Booth, η ενέργεια του Bad Made for Music Project σε συνεργασία με το MAD TV. Το έκτο κατά σειρά The Booth έχω να σας πω. Το προηγούμενο ήταν με τη δικιά μας τη φοβερή, τη Μαρία Αντωνάτη Θεά. Το κορίτσι σήμερα ήρθε, πρέπει να πάω να τη δω μέσα. Πρέπει να πάω να της πω καλή σεζόν. Λοιπόν, Ace to Ace αυτή τη φορά, φοβερό DJ set, άφθονη παγωμένη μπύρα Bad. 5η-1η Σεπτεμβρίου, γιατί το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει, γιατί τα πάρτι δεν τελειώνουν ποτέ, η μουσική που αγαπάμε δεν τελειώνει ποτέ. Και ετοιμαστείτε fb.com/badgreece να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί μόνο 50 τυχεροί θα μπουν πραγματικά σε αυτό το exclusive dance party. Μη μου το ξεχάσετε, αυτό δεν είναι το cool me down. Είναι! Το πέτυχε η παρουσιάστρια. Λοιπόν, ο καλοκαιρινός έρωτας, βασικά θα ήθελα να στείλετε μηνύματα, αύριο θα βάλω post, να μου πείτε αν τον έχετε βιώσει, αν βιώσατε κάτι φέτος, τι περάσατε, εάν ήταν καλοκαιρινός έρωτας τύπου των 10 ημερών, 15, 20, πόσο είναι, πόσο διορκούν οι διακοπές μας, πάτε εκεί στο χωριό του μπαμπά ή της μαμάς ή στο εξωτικό σας και βλέπετε ένα γόρι και έρχεται το σκύρτημα, τακ τακ, τακ τακ, τακ τακ, καρδούλα και μετά πας εσύ στην Αθήνα, επιστρέψτε στη βάση σου, όπου είναι η βάση σου, εν πάση περιπτώσει, ετοιμάζεται για σχολείο, πάει και αυτό στη δικιά του βάση και δυστυχώς, τι σας έμεινε, ένα τσάτ. Εκεί καταντήσαμε. Ή γίνεται Λούις. Και αυτό παίζει. Γιατί πες με εσύ τώρα, όταν εσύ γνωρίζεις κάποιον ή κάποιον το καλοκαίρι, δεν έχεις μέσα στο μυαλό σου εάν στο τέλος των διακοπών θα εξαφανιστεί. Εάν τύπου περάσαμε, λέει εδώ, και αν δεν μιλήσουμε ξανά μόλις επιστρέψουμε στη ρουτίνα μας. Αυτό είναι ο καλοκαιρινός έρωτας, φίλε. Εάν δεν είναι έτσι ο καλοκαιρινός έρωτας, τότε αυτό είναι σχέση. Γιατί εσένα μετά, όταν το γνωρίζεις τον άλλον και όταν αρχίζεις και πηγαίνεις στα μπανάκια σου και περνάς ωραία και πες τις φωτογραφιούλες σου, δεν είσαι. Πώς δεν τον αφήσεις μετά? Και κάθεσαι λοιπόν και ενώ δεν θέλει σχέση, έρχεται στο μυαλό σου το ερώτημα και λες τώρα, να κάνω σχέση ή να μην κάνω σχέση? Να μείνω μαζί του το χειμώνα ή να μείνω το μαζί του το χειμώνα?
Είμαι εγώ εαυτός μου τώρα το καλοκαίρι ή δεν είμαι? Γιατί το χειμώνα είσαι πιο εγκρατής, είσαι πιο μαζεμένος, είσαι πιο αυστηρός, έχεις πάρα πολλά πράγματα να κάνεις, έχεις πάρα πολύ διάβασμα. Το καλοκαίρι είσαι πιο open, πιο ανοιχτό. Σούπα, ή λίγο ο ήλιος, λίγο η θάλασσα, λίγο το κρασί και τα γόρι μου, όχι. Αλλά τέλος πάντων κάτι τέτοια δεν λένε. Λοιπόν, το ερώτημα λοιπόν που σας τρώει είναι αν αυτό θα κρατήσει και αν μετά τις διακοπές, όταν δηλαδή ο καθένας πάει πίσω στο δικό του τη βάση, στη δικιά του τη βάση, εάν θα μιλάτε, εάν θα μπείτε στη ρουτίνα και θα ξεχαστείτε. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, θα σου πω που μου έχουν πει εμένα τώρα, μου στείλει ένα κορίτσι μήνυμα. Γυρίζεις πίσω, την πρώτη μέρα είσαι μέσα στα μηνύματα, στα μέλια, χαμός και μου λείπεις και μου κάνεις και αυτό και θα ήθελα να σε δω και θέλω να ξανάρθω και αυτό και αν ανέβω στην Αθήνα και αν έρθει στην Αθήνα. Αυτά. Αλλά μετά, σιγά σιγά, εγώ τώρα έχω φροντιστήριο, θα πάω, έχω 5 ώρες, θα σου στείλω μετά. Μετά, να μωρέ, βγήκα με τα παιδιά, sorry που άρεσε να απαντήσω. Και αρχίζει λίγο αυτό και ανοίγει και ανοίγει και ανοίγει και ανοίγει και βλέπεις ξαφνικά αυτό το ωραίο που έζησε το καλοκαίρι, είναι μια ωραία ανάμνηση και τίποτα παραπάνω. Γιατί αρχίζουμε και ο καθένας μπαίνει στο πρόγραμμά του και ξεχνιέται. Αυτός είναι ο καλοκαιρινός έρωτας, κάθε με. Άλεξ, συμφωνείς? Συμφωνείς? Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ο Άλεξ συμφωνεί. Και αφού ο Άλεξ συμφωνεί, είμαι κι εγώ συμφωνή. Για δώσε δυνατά, τι είναι αυτό. Give me your love, give me your love, παιδιά. Δώστε μου την αγάπη σας. Θα σας δώσω κι εγώ δικιά μου. Και να περνάμε εδώ, ωραία μεσημέρια στο κούλερ. Δώσε την αγάπη σου εδώ, στο κοινό. Με τα πλάνα σου. Έλα. Λοιπόν, κουλεράκια μου γλυκά. Άρα θα συνεχίσουμε τον καλοκαιρινό έρωτα, γιατί όπως κατάλαβες σήμερα, είπαμε όλα τα άλλα εκτός του καλοκαιρινού έρωτα. Αλλά θα μου πεις, κάνουμε και τίποτα άλλο πέρα 2-3 χρόνια, πόσο είναι αυτή η εκπομπή, 2 χρόνια. Λοιπόν, θα βάλουμε post. Θέλω να μου πείτε εάν ζήσατε καλοκαιρινό έρωτα. Τι πιστεύετε ότι είναι ο καλοκαιρινό έρωτα γενικότερα, και αν σας συνέβη κάτι αντίστοιχο φέτος το καλοκαίρι ή αν θυμάστε κάποιον παλιότερο καλοκαιρινό έρωτα. Από εκεί και πέρα, αν μου χαμογελάτε, δεν θέλω κάτι άλλο. Να περνάτε καλά. Να κάνετε Snapchat ελαφάκια και όποιος έχει Snapchat να μου κάνει ελαφάκι και να μου το στείλει. Σας παρακαλώ, θα κάνω κι εγώ. Θέλω να κάνω κι εγώ Snapchat ελαφάκι. Ο μικρός ελά. Λοιπόν, σας φιλώ, σας αγαπώ, καλό μεσημέρι, μόνο θετικά και τα λέμε αύριο στις 3.